που βρίσκεστε εδώ, ιδίως από τα τοπικά μέσα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τα περιφερειακά μέσα, αντίθετα με τα μέσα των Αθηνών, τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένες ολιγαρχικές πατρίες, που αποτελούν όνειδος για την χώρα μας και πηγή πολλών δεινών. Αντίθετα με αυτούς, εσείς είστε ό,τι έχει μείνει στον χώρο της πραγματικής ενημέρωσης. Αυτό δεν το λέω για να σας πάρουμε με το μέρος μας, απλά το εννοούμε πραγματικά. Δεν θα μπορούσαμε εδώ, στο Θεσσαλικό κάμπο, να μην ξεκινήσουμε από το αγροτικό ζήτημα, από τα αγροτικά. Είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να απαντήσουμε σε ερωτήματα γενικότερης φύσεως, από το μεσοπρόθεσμο που έρχεται στη Βουλή τώρα, το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, ό,τι θέλετε. Αλλά θα με επιτρέψετε να περιοριστώ εγώ στα αγροτικά. Είναι η περίοδος που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμορφώνει την κοινή αγροτική πολιτική της. Μια κοινή αγροτική πολιτική, η οποία ήταν τόσο σημαντική όλες αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν, όσο και προβληματική. Για τη χώρα μας, η κοινή αγροτική πολιτική ήταν πάντοτε ξένο σώμα. Ποτέ η κοινή αγροτική πολιτική, από τη συνθήκη της Ρώμης και μετά, δεν σχεδιάστηκε για την ελληνική αγροτική οικονομία ή για αγροτικές οικονομίες όπως η ελληνική ή η πορτογαλική. Ήταν για τους μεγαλοτσιφλικάδες της Γαλλίας. Λίγο της Γερμανίας, κάπως τους κτηνοτρόφους της Ολλανδίας, μέχρι εκεί. Και μετά προσαρμόστηκε με τρόπους που τελικά αποδεικνύονται ιδιαίτερα αντιπαραγωγικοί σε χώρες όπως η χώρα μας, αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε έναν συντονισμένο καταστροφικό συνδυασμό πολιτικών που ουσιαστικά επιδοτούν την καταστρατήγηση βασικών αρχών οργανικών καλλιεργειών. Είναι αστείο ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σήμερα ντόπιους σπόρους και οι αγρότες μας βασίζονται σε σπόρους εισαγωγής της Bayer Monsanto, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον το ελληνικό αγροτικό προϊόν να είναι ποιοτικά καλύτερο από το μαροκινό, γιατί και στο Μαρόκο τον ίδιο σπόρο χρησιμοποιούν. Διαβάζοντας τα κείμενα που ήρθαν από τις Βρυξέλλες για την κοινή αγροτική πολιτική, την αναθεωρημένη, βλέπουμε ότι ακριβώς το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και τώρα. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές τομές, αλλά το βασικό πρόβλημα, ο βασικός άξονας των προβλημάτων παραμένει ο ίδιος. Και ποιος είναι αυτός? Πρώτον, είναι σχεδιασμένος για αγρότες με πάνω από 100 στρέμματα. Αν έχεις κάτω από 100 στρέμματα, είσαι δέσμιος, συνθλίβεσαι μεταξύ ενός τραπεζικού συστήματος, το οποίο είναι εκμεταλλευτικό από την δημιουργία του και το σχεδιασμό του, και του μεσάζοντα, ο οποίος έρχεται από την άλλη μεριά να σου πάρει το προϊόν, υπό όρους που όχι μόνο μεταφέρουν τις προσόδους σε αυτόν, το μεσάζοντα, αλλά και αποκλείουν την πιθανότητα μιας πραγματικής οικολογικής πράσινης βιολογικής μετάβασης στον χώρο της αγροτικής οικονομίας. Το πρόβλημα δεν είναι ότι επιδοτούνται οι αγρότες, το πρόβλημα είναι γιατί επιδοτούνται, τι επιδοτείται και τι δεν επιδοτείται. Και το πρόβλημα είναι ότι αντίθετα με τους Γάλλους, τους Ολλανδούς, τους Γερμανούς αγρότες, η επιδότηση αυτή είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει κάποια χρηματοδότηση της αγροτικής οικονομίας. Ενώ στις υπόλοιπες χώρες η επιδότηση είναι ένα από τα μέρη της χρηματοδότησης, έτσι, στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά ο μοναδικός πόρος που έχει μείνει και καθοδηγεί προς αντιοικολογικές, αντιβιολογικές και αντιοικονομικές σε τελική ανάλυση πρακτικές την ελληνική αγροτική οικονομία.